Κύριε Σαρή, καλημέρα σας από τον Περισσό. Είστε καλά? Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή. Και να πούμε ότι μάλλον το χρηματιστήριο έχει βάλει φρένο λόγω Πειραιός. Πιστεύετε, όλοι διακρατούν δυνάμεις για το μεγάλο placement που έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ή υπάρχουν και εμφανή σημάδια κόπωσης από την άνοδο που έχει ξεκινήσει βέβαια πολύ παλιά, ενώ από το Μάρτιο του 20, αλλά επιταχύνθηκε το 23 και συνεχίζεται και τις πρώτες 31 συνεδριάσεις του 24. Σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω οφείλεται κυρίως στο πλαίσιο της Πειραιός, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι επενδυτές έχουν στο μυαλό τους την επιτυχία του προηγούμενου placement στην Εθνική Τράπεζα, που έδωσε πολύ καλές αποδόσεις και πήγε πολύ καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί έχουν ήδη μαζέψει ρευστότητα ή δημιουργούν αυτές τις μέρες ρευστότητα ώστε να μπορέσουν να μπουν σε ικανοποιητικό βαθμό στο placement, καθότι όπως θα καταλαβαίνετε, θα υπάρχει σημαντική υπερκάλυψη. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να πάρει κάποιος έτσι έναν ικανό αριθμό μετοχών, θα χρειαστεί να δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να συμμετάσχει. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από Μάρτιο εμείς μπαίνουμε σε ρυθμούς ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Είναι λίγες εταιρείες μέχρι τώρα που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα. Οπότε περιμένουμε το ενδιαφέρον το επενδυτικό να ενταθεί κυρίως το Μάρτιο εν ώψη και της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Να μείνω λίγο στην Πειραιός και να σας ζητήσω λίγο να μπείτε στο μυαλό του Πρωθυπουργού, με την έννοια ότι θα αποφασίσει ο ίδιος αύριο μαζί με τον κύριο Μεγάλο στο Υπουργικό τι ποσοστό θα πουλήσουν τελικά το ΤΑΦΚΙΣ. Εσείς θα προτιμούσατε το 20, το 22 ή το σύνολο του 27 που έχει το ΤΑΦΚΙΣ, βάσει και της κατάστασης αυτή τη στιγμή που είναι οι αγορές διεθνώς, κύριε Σαρή? Για μας νομίζω ότι το να διατεθεί όλο το ποσό, δηλαδή όλο το ποσοστό και το 27%, νομίζω θα είναι ιδιαίτερα θετικό. Ειδικά μάλιστα θα θέλαμε αυτή τη φορά να δοθεί και υψηλότερο ποσοστό στο επενδυτικό κοινό, το λεγόμενο το retail. Διότι και στην περίπτωση του αεροδρομίου περισσότερο, ναι, και λιγότερο στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, το ποσοστό που διατέθηκε στο ελληνικό επενδυτικό κοινό ήταν αρκετά μικρό. Οπότε εμείς είμαστε υπέρ του να διατεθεί, ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αφύπνιση του εγχώριου επενδυτικού κοινού, θα μας ικανοποιούσε ιδιαίτερα αν μπορούσε να διατεθεί όλο το ποσοστό και η αναλογία να είναι σίγουρα μεγαλύτερη από ό,τι αυτή στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Όπου εκεί δεν σας κρύβω ότι ανάμεσα στους πελάτες μας υπήρχε αρκετά μεγάλη δυσαρέσκεια, ναι, όσον αφορά τις μετοχές που πήραν. Ναι, ήταν πολύ μικρές και υπήρχε γκρίνια. Έχετε πράγματι δίκιο. Μια και λέμε για το Διεθνές Αεροδρόμιο, πιστεύετε ότι αυτή η εισαγωγή, όπως τώρα και το πλαίσιο της Πειραιός, θα ενισχύσει τους ενεργούς κωδικούς στο χρηματιστήριο? Και το λέω αυτό διότι το 23 μας άφησε με ενεργούς κωδικούς. Θυμίζω για όσους δεν καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν ότι ενεργός κωδικός λέγεται κάποιος ο οποίος τουλάχιστον μια φορά μέσα στο μήνα αγοράσει ή πουλήσει συμμετοχή. Θα αυξηθούν οι ενεργοί κωδικοί, πιστεύετε, κύριε Σάρη? Είναι αυτές αφορμές και το πλαίσιο της Πειραιός μεθαύριο Δευτέρα, αλλά και αυτό που προηγήθηκε του Διεθνούς Αεροδρομίου, να δούμε περισσότερους ενεργούς κωδικούς στο χρηματιστήριο? Ναι. Δίχως αμφιβολία το βλέπουμε ήδη αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση και ενεργοποίηση των επενδυτών. Βλέπουν μάλιστα πολλοί από τους πελάτες μας, οι οποίοι είχαν χαρτοφυλάκια εδώ και καιρό, τα οποία κοιμώτησαν, και βλέπουν το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μια σημαντική άνοδος στις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να αυξήσει το ενδιαφέρον. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας παίρνουν τηλέφωνα και παρακολουθούν πολύ πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν τα χαρτοφυλάκια τους. Σήμερα έχουμε αποτελέσματα, όπως είπατε, δύο εισηγμένων, τη Ιντεάλ και τη Λάβιφαρμα. Έχουν προηγηθεί και αρκετές εισηγμένες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο Μάρτιος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο μήνας των αποτελεσμάτων. Βέβαια, η κεφαλαγορά για άλλη μια φορά, εγώ διαφωνώ κάθετα, έχει δώσει καταληκτική ημερομηνία την 3η 30 Απριλίου για την ολοκλήρωση των ετήσιων αποτελεσμάτων. Δεν είναι δυνατόν, πιστεύω, κύριε Σαρή, μετά από 4 μήνες να μαθαίνεις την επίδοση που έκανες τέλη του περασμένου χρόνου. Ας το προσπεράσουμε. Να ρωτήσω τι βλέπετε εσείς στα αποτελέσματα. Δηλαδή θα είναι εξίσου εντυπωσιακά σαν το 22 που είχαμε τα ρεκόρ πάνω από 10 δις, 10,3 δις των εισηγμένων μαζί με τις τράπεζες?
Ναι, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που αναφέρατε και εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι είναι πολύ αργά το 30 Απριλίου. Θα έπρεπε βέβαια. Τουλάχιστον να είναι, τέλος Μαρτίου, έτσι. Οπότε και ουσιαστικά λύγει το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Δεν συζητάμε για το τι γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό ήδη μια μεγάλη μερίδα των εταιριών έχουν ήδη βγάλει τα αποτελέσματά τους. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς περιμένουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά. Δηλαδή και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις είναι πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και θεωρούμε ότι αυτό θα έχει και συνέχεια. Φαίνεται δηλαδή ότι το καθεστώς και το κόστος αύξηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των υψηλών επιτοκίων δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα των εταιριών. Φαίνεται ότι πιο πολλές εταιρείες έχουν μετακυλήσει το κόστος και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που έχουν, το έχουν μετακυλήσει στο τελικό προϊόν και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα. Διεθνώς πλέον η τάση, κύριε Σαρή, είναι ότι πλέον όλο το βάρος και όλο το ενδιαφέρον των επενδυτών στις μεγάλες εταιρείες δίνεται στη μερισματική πολιτική. Δηλαδή, τι ακριβώς θα εισπράξει ο μέτοχος και πόσο είναι τα κέρδη αναμετοχή. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το μέλλον πλέον? Δηλαδή, αυτό πέρα από την καθαρή κερδοφορία που ενδιαφέρει, είναι αυτό το οποίο πλέον κοιτάει κάθε επενδυτής, κάθε μέτοχος σε κάθε σημείο, σε κάθε χρηματιστήριο του πλανήτη? Ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το χρηματιστήριο και τη μετοχική ιδέα. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση ο κάθε επενδυτής, ακόμα και οι επενδυτές οι οποίοι το προφίλ τους θα λέγαμε ότι είναι πιο επιθετικό και ένα ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους το επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες έχουν αυξημένο growth και έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις μετοχές τους. Αλλά και αυτοί οι επενδυτές έχουν ένα ποσοστό σε μετοχές όπου έχουν σημαντική μερισματική απόδοση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή όλα τα χαρτοφυλάκια έχουν μετοχές τα οποία έχουν ως γνώμονα την υψηλή μερισματική απόδοση. Mm-hmm. 15 Μαρτίου είναι το ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με τη Moody's. Είναι ο πιο σκληρός οίκος σε σχέση με τους άλλους τέσσερις. Θυμίζω ότι είναι ο Fitch, είναι ο Standard & Poor's, είναι η DBRS η Καναδική και είναι και ο Scope Ratings ο γερμανικός οίκος, ο πρώτος ευρωπαϊκός που έδωσε πράσινο φως η Εκουτού. Αν πιστεύετε ότι η Moody's τελικά θα μας δώσει, είναι η μοναδική που δεν μας έχει δώσει ακόμη παιδική βαθμίδα, 15 Μαρτίου, κύριε Σαρή. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι αυτό το timing τώρα είναι ιδανικό για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν προς τα να γίνει και αυτό το πράγμα, να εναρμονιστεί δηλαδή και ο οίκος Moody's με τους υπόλοιπους οίκους. Και πλέον το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής κεφαλαγοράς είναι η μετάταξή της σε ανεπτυγμένη από αναδυόμενη που είναι τώρα. Άλλωστε αυτό είναι και έτσι ένα στοίχημα προσωπικό που έχει βάλει ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ, σε μια πρόσφατη συνάντηση μάλιστα που είχαμε, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα και θα λέγαμε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα του ελληνικού χρηματιστήριου είναι αυτό, δηλαδή να γίνει η αγορά πλέον ανεπτυγμένη και να μπει στο ραντάρ πλέον πολύ υψηλών κεφαλαίων οι οποίοι παρακολουθούν εκ του σύνακης αγορές ανεπτυγμένες και τοποθετούνται σε αυτές. Να κλείσουμε με αυτό που μας είπατε τελευταία. Το θέμα της εμπορευσιμότητας και της διασποράς είναι σημαντικό για πολλές εταιρείες. Αν εκτιμάτε ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί και να δούμε πλέον και πολλές εταιρείες, γιατί νομίζω, αγαπητέ κύριε Σαρή, με μόλις ουσιαστικά 21 εταιρείες να είναι πάνω από 1 δις ευρώ, παραμένουμε ένα ρηχό χρηματιστήριο για αυτούς τους γίγαντες που θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, όταν το ελληνικό χρηματιστήριο θα γίνει πλέον ανεπτυγμένη αγορά από το 2025. Ναι, ισχύει. Όπως το έχετε πει αυτό, είναι φανερό ότι η αγορά αυτή τη στιγμή, όσο και αν έχει ανέβει, όσο και αν έχει μπει στο ραντάρ πολλών κεφαλαίων και πολλών επενδυτών, ακόμα θεωρείται ρηχή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι με το ενδιαφέρον το επενδυτικό που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πελάτες και ξένοι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να μπουν σε ελληνικές εταιρείες, αλλά δυσκολεύονται διότι αυτή τη στιγμή η εμπορευσιμότητα είναι χαμηλή. Παράλληλα λοιπόν με την μετάταξή μας σε ανεπτυγμένες αγορές, υπάρχουν σκέψεις και μέτρα από την ΕΧΑΕ στο κομμάτι της αύξησης της διασποράς. Δηλαδή περιμένουμε και έχουμε ενημερωθεί ότι το επόμενο διάστημα θα τεθούν κάποιοι όροι και κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τις εταιρείες. Δηλαδή πλέον η διασπορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%.
Θα δοθεί λοιπόν ένα διάστημα στις εταιρείες, οι οποίες μεγάλες και μικρές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα 25% σε διασπορά. Αυτό σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει, διότι πολλοί από τους μεγαλομετόχους των εταιριών, ειδικά σε εταιρείες μεγάλες που υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, θα κληθούν να δώσουν και να πουλήσουν ένα μέρος των μετοχών τους σε διεθνή κεφάλαια και χώρια και εξωτερικού. Και επίσης δεν βλέπουμε και μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλες εταιρείες να μπουν στο χρηματιστήριο. Καλές είναι οι ΑΕΑΠ, οι οποίες μπαίνουν. Θα είναι η επόμενη ΑΕΑΠ, να πω ότι είναι η Noval Properties του ομίλου Βιοχάρκο που θα μπει στο χρηματιστήριο. Θα μπει και η Lambda Malls που διαχειρίζεται τα malls του ομίλου Lambda Development. Αλλά δεν βλέπουμε εταιρείες μεγάλες από κλάδους που αυτή τη στιγμή είναι εμβληματικοί στην ελληνική βιομηχανία. Και αναφέρομαι και στο φαρμακευτικό, που έχουμε μείνει μόνο με τη Lavifarm. Αναφέρομαι και στο χώρο των τροφίμων, που έχουν φύγει όλες οι εταιρείες και έχει μόνο μείνει η Μίλη Λούλη. Εκεί δεν πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να προσελκυστούν μεγάλες εταιρείες να μπουν στο χρηματιστήριο, κύριε Σαρή? Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις που αναφέραμε προηγουμένως στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαγοράς θα βοηθήσουν έτσι ώστε σιγά σιγά να επανέλθει η σκέψη πολλών στο να σκεφτούν να εισάγουν τις εταιρείες τους στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν εταιρείες, ειδικά τις ποντοπόρου ναυτιλίες, οι οποίες κάνανε εισαγωγή σε ξένα χρηματιστήρια, κυρίως λόγω του ότι εκεί η εμπορευσιμότητα είναι πολύ μεγάλη και τα κεφάλαια που δείξαν ενδιαφέρον πολύ περισσότερα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου το ενδιαφέρον για εισαγωγές να αυξηθεί και στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές τις κινήσεις οι οποίες περιμένουμε να γίνουν στο μέλλον. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Να ευχηθώ καλή συνεδρία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Σαρή. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.